Κυρίες και κύριοι, υποσχεθήκαμε να μεταδώσουμε ένα απόσπασμα μεγάλο από τη διάλεξη που έκανε στην Λευκωσία ο Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών για την ιστορία της Ζωνικής Ομοσπονδίας από το 1974 και εντεύθεν. Πήγαμε και πιο πίσω όμως. Θα ακούσουμε το απόσπασμα αυτό του Χρήστου του Ιακώβου και επίσης σε άλλη εκπομπή μας την διάλεξη της Φανούλας της Αργυρού επίσης για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Έτσι για να ξέρουμε από πού ήρθαμε και πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Πάμε. Όταν το 1950 είχε αρχίσει το κυπριακό ζήτημα να παίρνει τον αντιαπηγιακό, τη μορφή του αντιαπηγιακού ένοπλου αγώνος, οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι μειονεκτούσαν. Δεν είχαν ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους στην Κύπρο και αυτό το οποίο περισσότερο τους ενδιέφερε ήταν το πώς να διαμαρτύρονται εναντίον της Ένωσης. Μετά την κρίση της διόρυγας του Σουέζ, όπου ο Νάσερ ξεδίωξε τους Βρετανούς και χάσαν από τα πιο ισχυρά υποστηρίγματα στη Μέση Ανατολή, αλλά δέχτηκαν και μια ταπεινωτική νύχτα όπου τους περιόρισε το κύρος και την εμβέλεια σε διεθνές επίπεδο, τους υπέσκαψαν ως γνωστόν οι Αμερικανοί για να τους απαλλαγούν και να παραμείνουν η κυρίαρχη δύναμη στον χώρο του δυτικού κόσμου, γι' αυτόν δεν το συγχωρούν εύκολα αυτόν το γεγονός οι Βρετανοί στους Αμερικανούς, γιατί έκαναν πλάτη στον Νάσερ την τελευταία στιγμή και τους ανάγκασαν να διαπραγματευτούν. Τότε οι Βρετανοί αποφάσισαν, χάνοντας την Παλαιστίνη του 1948 ή φεύγοντας από την Παλαιστίνη του 1948, χάνοντας ευνηδίως το Σουέζ, έπρεπε να μείνουν στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στην Κύπρο. Εκεί υπήρχε, εδώ στην Κύπρο, υπήρχε μία έγκριθμη κατάσταση και έπρεπε αναγκαστικά σε αυτήν την έγκριθμη κατάσταση να δώσουν μία λύση η οποία να ήταν ευνοϊκή, να είναι προς όφελος των Βρετανών. Τότε οι Βρετανοί πιέζουν και αξιώνουν από τους Τούρκους να κάνουν πιο δυναμική και πιο αποτελεσματική την απέτη ή τις απαιτήσεις τους στο Κυπριακό. Και τον Νοέμβριο του 1956, αρχές Νοεμβρίου του 1956, ο τότε Πρωθυπουργός Τουρκίας Ατνάν Μεντερές επιλέγει έναν βουλευτή από το αντιπολιτευόμενο τουρκικό Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον καθηγητή συναγματικού δικαίου, έναν αξιόλογο καθηγητή, θέλετε, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την τουρκική πολιτική να θριαμβεύει στο Κυπριακό μέχρι σήμερα, τον Νιχάτερη, και του ζητάει να υποβάλει ένα σχέδιο υψηλής στρατηγικής, ένα τουρκικό master plan για την ανάκτηση της Κύπρου. Μελετάει πολύ σύντομα, παίρνει όλα τα στοιχεία, όλους τους φαγγέλους από το Υπουργείο Εξωτερικών, όλοι οι υπαλλήλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που ήταν φορτισμένοι για το Κυπριακό, του δίνουν ό,τι ήθελαν και καταλήγει το τέλη του Νοεμβρίου του 1956 μια έκθεση, την οποία συμπλήρωσε με μια συμπληρωματική άλλη έκθεση στις 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Έχω επαναλάβει επανειλημμένα, έχω μεταφράσει τα βασικά σημεία και έχω κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, την έχω πει δημόσια και θα συνεχίσω να το λέω, διότι είναι η έναρξη, η βάση του βασικού, η βάση πάνω στην οποία εδράζεται το επιχείρημα μου κατά της διζωνικής. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρέθεση. Προσωπική μου άψη είναι ότι η διζωνική ομοσπονδία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας, χωρίς αυτό να υπονοεί ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη διζωνική τους θεωρώ προδότες ή ο λιγότερο πατριώτες από μένα. Απλώς η δική μου προσέγγιση εδράζεται πάνω σε κάποια επιστημονικά και πολιτικά κριτήρια και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να την βλέπω, διότι δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Και ιδίως οι χαρακτηρισμοί όταν προέρχονται από την άλλη πλευρά, η οποία θεωρεί ότι όσοι απορρίπτουν τη διζωνική είναι υπέρ της διχοτόμησης ή είναι περίπου εθνικιστές και ακραίοι. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι δεν θα το παίξω. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, προέβλεπε 5 σημεία, 1956. Και ήταν τα βασικά σημεία της έκθεσης. Πρώτον, ότι οι διεκδικήσεις της Κύπρου από την Τουρκία θα πρέπει να στηρίζονται σε πολιτικούς και όχι σε νομικούς λόγους. Γιατί οι Τούρκοι ήταν μειονότητα στην Κύπρο και τότε το πνεύμα της αποαπικιοποίησης ευνοούσε την εφαρμογή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.
Γι' αυτό κάτω ο Νιχάτερη, όπως είχε τον πει στον Μεντερέφ, είναι δύσκολο να πείσω με διεθνώς ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αυτοδιάθεσης. Όμως θα πρέπει τα επιχειρήματα μας να εδράζονται όχι σε νομικά, αλλά σε πολιτικά κριτήρια. Δεύτερο, ποια πολιτικά κριτήρια? Ότι στο νησί δεν υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Ότι στο νησί υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινότητες, η κάθε μια από τις οποίες έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης ξεχωριστά. Και το μέλλον των δύο κοινοτήτων, των δύο λαών, ανεξαρτησία, ένωση με τη μητέρα πατρίδα, θα πρέπει να αποφασιστεί κατόπιν δημοψηφίσματος ξεχωριστά σε κάθε μια από αυτές. Άρα πρέπει να λέμε ότι και οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα, είναι κοινότητα, δεν είναι μειονότητα, και αυτό θα πρέπει να το εκφράζουμε με πολιτικούς, με πολιτικά κριτήρια και όχι με νομικά. Τρίτον, η αρχή της αυτοδιαθέσεως θα πρέπει να εφαρμοστεί με τη μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών, έτσι ώστε να υπάγονται στη διοίκηση της αρεσκίας τους. Τέτοια μετακίνηση δεν συνιστά άσκοπη ταλαιπωρία, αλλά θα βοηθήσει να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα της τουρκικής κοινότητας, που σήμερα είναι η μειοψηφική. Θα ικανοποιηθεί πλήρως η ασφάλεια της Τουρκίας και θα αποφευχθεί μια μελλοντική ελληνοτουρκική σύγκρουση. Εδώ συλλαμβάνεται για πρώτη φορά ο δημογραφικός και γεωγραφικός διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων, πάνω στην οποία εδράζεται η έννοια της ριζονικής. Τέταρτο, η Τουρκία θα πρέπει να καθορίσει την προσφοροτέρα για αυτή τη μορφή διχοτόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και στρατιωτικά της συμφέροντα, καθώς και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Στην ασφάλεια της περιοχής που θα παραχωρηθεί στους Ρωμιούς της Κύπρου, θα πρέπει να συμμετέχει και η Τουρκία, γιατί το θέμα σχετίζεται με την ασφάλεια της, καθώς και της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάς δεν δύναται να ζητήσει το ίδιο δικαίωμα για την τουρκική περιοχή, διότι το νησί απέχει από την Τουρκία 45 ναυτικά μίλια, ενώ από την Ελλάδα 600 ναυτικά μίλια. Προφανώς αγνοεί το Καστελόριζο. Και πέμπτον, πρέπει να επιδιωχθεί η ελευθέρα μετάβαση Τούρκων προς την Νη Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε τα μέτρα μας στο σύνολο του τουρκικού πληθυσμού να αυξηθεί στο ποσοστό που ανερχόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε δεν θα ανησυχούμε για την έκβαση του δημοψηφίσματος που θα γίνει, είτε για τον καθορισμό του συνόλου της νήσου, είτε της διχοτόμησης. Αυτό είναι το σχέδιο ανάκτησης Κύπρου, το οποίο εκπονήθηκε από τον Νιχάτερη. Το 1956, μπορεί το 1956 να φαινόταν κάπως εξωφρενικό αυτό, σήμερα όμως υλοποιείται σταδιακά και βαθμία και μάλιστα με τη συνένεση των ελληνικών κυβερνήσεων και ελληνοκυπριακών και ελλαδικών. Ο Νιχάτερη ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε μέρος σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στις κρίσιμες στιγμές, μέχρι και τη δολοφονία του από τους κομμουνιστές το 1980. Ήταν η αφορμή για να γίνει το τρίτο πραξικόπημα στην Τουρκία. Ήταν επικεφαλής της τουρκικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Ζυρίχης, αργότερα του Λονδίνου, επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στη σύνταξη του Κυπριακού Συντάγματος, επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ στην Τουρκοανταρσία του 1963-64, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας η οποία εξεγόνισε το σχέδιο του Ραν Γκιουνέσ, με το οποίο θα μιλήσω αμέσως μετά, τον Αύγουστο του 1974. Το πρώτο σχέδιο το οποίο υπευλήθηκε συγκεκριμένα από την Τουρκία για λύση του Κυπριακού προ του δεύτερου Ατσίλα. Θεώρησα αναγκαίο να κάνω αυτή την αναφορά, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγήσει σε κάποιον τι ακριβώς σημαίνει τη ζωνική ομοσπονδία από τουρκικής πλευράς. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι προσεγγίζεται από τη δική μας πλευρά το ζήτημα της διζωνικής με τα δικά μας επιχειρήματα. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας όπου θα υπογράψουμε και θα εφαρμόσουμε τη λύση της διζωνικής. Τη λύση της διζωνικής θα την υπογράψουμε και θα την εφαρμόσουμε όχι σίγουρα με τους Τουρκοκυπρίους, αλλά με την Τουρκία, η οποία θα συνεχίσει να ελέγχει τους Τουρκοκυπρίους και μετά τη λύση. Η δική μου προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη σύλληψη
και εδραίωση της διζωνικής κατά τη μεταβατική περίοδο 1974-75 και 1974-77 χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτον, είναι το πρώτο στάδιο το οποίο αφορά τη διπλωματία μεταξύ πρώτης και δευτέρας εισβολής, όπου τον κύριο ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζει ο τότε προεδρεύων της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης. Υπάρχει το δεύτερο στάδιο, το οποίο αρχίζει με την επιστροφή του Μακαρίου στις 7 Δεκεμβρίου του 1974, αλλά πιο συγκεκριμένο όταν αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών από το 1975 μέχρι και το 1976, οπότε παραιτείται ο Γλαύκος Κληρίδης στις 3 Απριλίου, στις 5 Απριλίου του 1976 παραιτήθηκε ο συνομιλητής. Τον διαδέχτηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ότι αρχίζει το τρίτο μέρος, και το τρίτο μέρος, το οποίο κορυφώνεται με τη συμφωνία υψηλού επίπεδου, αν μπορεί κάποιος να την ονομάσει συμφωνία, τα δέσμευση την οποία είχε πάρει και μια και άλλη πλευρά για διζωνική, η οποία βέβαια παίρνει συγκεκριμένη μορφή με τις συμφωνίες της Βιέννης, που επαναλαμβάνω, ο τότε διαπραγματευτής Τάσος Παπαδόπουλος ετοίμασε χάρτη της Διζωνικής Ομοσπονδίας και τον παρέδωσε χωρίς να εισπράξει το αντίστοιχο από την τουρκική πλευρά. Η διπλωματία ουσιαστικά της εισβολής αρχίζει στις 22 Ιουλίου, όταν καταφέρνουν οι Τούρκοι να σπάσουν την αντίσταση στον Άγιο Γεώργιο και να μπουν στην Κερίνια. Εκεί καθίσταται επιτακτική ανάγκη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Και μέχρι την τρίτη, μέχρι τον δεύτερο γύρο της εισβολής, έγιναν ουσιαστικά τρεις κύκλοι συνομιλιών στη Γενέβη. Ο ένας ήταν στις 25 Ιουλίου με συμμετοχή της Ελλάδος και της Τουρκίας, ο δεύτερος πάλι με συμμετοχή της Ελλάδος και της Τουρκίας στις 30 Ιουλίου και ο τρίτος γύρος με τη συμμετοχή των Τεχτάς και Γλαύκου Κληρίδη στις 9 Αυγούστου του 1974. Κατά τους δύο πρώτους γύρους, οι Τούρκοι εισαγάγουν την έννοια των δύο ζωνών, κάτι το οποίο απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου των συνομιλιών, που είναι η τρίτη φάση της διάσκεψης της Γενέβης, στην οποία συμμετείχε ο Γλαύκος Κληρίδης, τότε προεδρεύων, και ο Ραούφ Τεχτάς, η δική μας πλευρά πρότεινε ενάμεση επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 και διακοινωτικές συνομιλίες για τα αμφισβητούμενα σημεία. Αντίθετα, οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία απέρριψαν τη λύση που θα αφίσταται της Διζωνικής Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας στη βάση της εδαφικής διαίρεσης της επικράτειας με ευρύτατη αυτοκυβέρνηση της τουρκοκυπριακής ομόσπονδης ή ομόσπονδων περιοχών. Κατέθεσαν δε και τότε δύο συγκεκριμένα σχέδια, τα δύο πρώτα σχέδια τα οποία καταθέτουν οι Τούρκοι. Είναι το σχέδιο Τεχτάς, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία μιας τουρκοκυπριακής και μιας ελληνοκυπριακής ομόσπονδης περιοχής των νότιων τμήμα και μια τουρκοκυπριακή εμπλοκή στο βόρειο τμήμα του νησιού. Και υπάρχει και το σχέδιο του Ραν Κιουνέσ, που προέβλεπε δύο περιφέρειες και έξι καντόνια σε ποσοστόν εδάφους, οι οποίες θα εκτείνονταν 34% επί του κυπριακού εδάφους. Τελικά είναι το ποσοστό το οποίο κατέλαβαν περίπου οι Τούρκοι με τη δεύτερη εισβολή. Τόσο κατέχουν, 34% και κάτι. Το υπόλοιπο 2,8 είναι η νεκρά ζώνη. Άφησαν να εννοηθεί ότι δεν έθεταν σε διαπραγμάτευση τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα του κράτους. Θεωρούσαν διαπραγματεύσιμο το ζήτημα της έκτασης της τουρκοκυπριακής ομόσπονδης περιοχής. Την ομοσπονδιακή λύση υποστήριξε, όπως έχει καταδείξει εδώ για αρκετά χρόνια η Φιλτάτη Φανούλα Αργυρού, η Βρετανική αντιπροσωπεία αναγνώριζε την ανάγκη δημιουργίας τουρκικής ζώνης στην Κύπρο, η έκταση της οποίας θα έπρεπε να συζητηθεί αργότερα. Η ελληνική
και η ελληνοκυπριακή πλευρά απέρριψαν κάθε συζήτηση σχετικά με λύσεις ομοσπονδιακού χαρακτήρους. Η διάσκεψη της Γενέβης οδηγήθηκε έτσι σε αποτυχία στις 14 Οκτώβου του 1974. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας άρχισαν οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού για την κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι γνωστό. Το σχέδιο βέβαια του Ραν Γκιουνέσ δεν το έκανε ο ίδιος ο Γκιουνέσ. Υπάρχει αυτή η πηγή, η οποία είναι πολύ σημαντική, του Κεμάλ Γιαμάκ, Γιορκεντέ Καράνισλερ, Κελεσέν Μπισλερ, ίχνη που έμεινα στη σκιά και εμείς που επισκιαστήκαμε. Ο Κεμάλ Γιαμάκ, ο στρατηγός Κεμάλ Γιαμάκ, ο οποίος πέθανε πριν μερικά χρόνια, πριν 4 χρόνια, ήταν ο διοικητής του Γραφείου Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, που στο Γραφείο Ειδικού Πολέμου υπήγετο απευθείας η TMT και η δράση της TMT. Είναι μια πολύ βασική πηγή αυτή. Αυτός είναι ένας πρωταγωνιστές του πραξιολήματος του 1980 και γράφει ένα βιβλίο απάντηση προς τους Ισλαμιστές ότι εμείς το μόνο που κάνουμε μια ζωή είναι να προωθούμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Ο Κεμάλ Γιαμάκ, υπόψη είναι ότι ήταν ο διοικητής νοτιοανατολικής Τουρκίας, ο άνθρωπος που ταύτισε περισσότερο το όνομα του με τα βασανιστήρια κατά των Κούρδων τη δεκαετία του 80. Ο Κεμάλ Γιαμάκ ήταν ο εκπρόσωπος του στρατού στις συνομιλίες της Γενέβης μαζί με τον Νιχάτε Ρίν, ο οποίος αντιπροσώπευε την γραφειοκρατία, ήταν η κλασική κεμαλική στρατογραφειοκρατία. Λέει κάποια στιγμή, σας το μεταφέρω, μεταφράζω, μεταβήκαμε στη Γενέβη έχοντας υπόψη μας το πλεονέκτημα το οποίο μας δημιουργούσε η στρατιωτική μας παρουσία στην Κύπρο, η διάλυση του ελληνικού στρατού στην Κύπρο, η δυνατότητα την οποία είχαμε να επεκταθούμε και να δημιουργήσουμε εδαφικό βάθος, να προωθήσουμε τους στόχους μας και να διαπραγματευτούμε από θέση ισχύως την ανάκτηση της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια, πριν από την συνάντηση της Γενέβης, μας εζητήθη από τον Τουράν Κιουνές και τον Εντζεβίτ να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο το οποίο να είχε μαξιμαλιστικές αξιώσεις, το οποίο να έθετε τη βασική μας φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμασταν τη λύση του Κυπριακού, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική πλευρά θα το απέρριπτε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατάκτηση εδάφους και να δημιουργήσουμε γεωγραφικό βάθος. Ο σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε δύο ζώνες, μία ελληνική και μία τουρκική, βάσει των οποίων θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε στο μέλλον λύση του κυπριακού προβλήματος με βάση τα δικά μας συμφέροντα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του σχεδίου του Ραν Γκιουνές. Αυτές είναι πολύ βασικές, πολύ σημαντικές πηγές, όπως και τα απομνημονεύματα του Νιχάτε Ρίν. Η Κύπρος, όπως την γνώρισα και την είδα, που είχαμε την ευκαιρία παλαιότερα να τα παρουσιάσουμε. Εδώ οφείλω να κάνω μια αναφορά ότι αυτές οι τουρκικές πηγές για δεκαετίες τις είχε, όχι αυτές αλλά παλαιότερες, ειδικά του Νιχάτε Ρίν, που έχει μεταφράσει ο έμνηστος Νεουγκλής Σαρής, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά και όταν άρχισε να δημοσιεύει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 αυτές τις πηγές, έγιναν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση Καρμαλή στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία να σταματήσει πάρα αυτά η δημοσίευση αυτών των πηγών, γιατί εξέθεται την ελληνική διπλωματία. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα σας πει η Φανούλα Αργυρού, όπου φαίνεται υπογείως στις ανεπίσημες επαφές οι οποίες γίνονται, ή επίσημες ή ανεπίσημες οι οποίες γίνονται τότε μεταξύ των Βρετανών και της δικής μας πλευράς, ο πρώτος ο οποίος δείχνει ότι είναι έτοιμος να αποδεχτεί λύση στη βάση των νέων πραγματικοτήτων που δημιούργησε η εισβολή,
ήταν ο τότε Προεδρεύων της Δημοκρατίας, του Λαύκος Κληρίδης, ο οποίος μάλιστα το 6 Δεκεμβρίου του 1974 έκανε και την πρώτη επίσημη δήλωση στην Γαλερία Αργό ότι ήταν διατεθειμένος να δεχτεί μια βάση ομοσπονδίας σε δύο ζώνες. Ήταν η πρώτη δήλωση, αν και ανεπίσημα, δημόσια της δικής μας πλευράς για την αποδοχή της ζωνικής ομοσπονδίας. Όμως, το ζήτημα της ζωνικής ομοσπονδίας στις ενδοελληνικές συζητήσεις ετέθηκε επισήμως για πρώτη φορά στις 30 Νοεμβρίου του 1974. Ο Μακάριος πήρε το πράσινο φως να επιστρέψει στην Κύπρο. Έτσι. Επιστρέφοντας στην Κύπρο διαμέσου της Αθήνας, έγινε εκεί μια συνάντηση από την κυβέρνηση της Κύπρου των αρμοδίων γραφειοκρατών και πολιτικών που ασχολούνται με το Κυπριακό και της ελλαδικής αντίστοιχης ομάδος. Η ελλαδική ομάδα αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Πρωθυπουργό, τον Πίτσιο, τον Ευάγγελο Ναβέροφ, τον Ιωάννη τον Βαρβιτσιώτη και τον Μιχάλη Δούντα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά αποτελείται από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Γλαύκο Γκληρίδη, τους Προεδρεύων, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Χριστοφίδη, τον Νίκο Κρανιδιώτη, τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Χριστόδουλο Βενιαμίνο, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Σπύρο Κυπριανού. Εκεί αρχίζει εσείς τα πρακτικά αυτά εξεδόθησαν δεκαετία του 90 σε ένα μικρό λιωράκι από τον αγαπητό φίλο Σάβαν Παύλου. Είχα και εγώ κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο αυτά ήταν γνήσια, μέχρι που τελικά μου επετράπηκε από το αρχείο Καραμαλή να κάνω σύγκριση του κειμένου και είναι πανομοιότυπο το πρακτικά αυτό επιαρχομένως είναι πραγματικά, διότι αυτή είναι η αξία της έρευνας. Σήμερα είναι η αρχή του Χριστού, που είναι. Όχι, είναι γνωστά, αλλά... Όχι, ότι το έλεγξες. Ναι, για πρώτη φορά το έχω ελέξει και υπάρχει στο αρχείο Καραμαλή, είναι πανομοιότυπο. Ξέρω ότι είναι η καθημερινή σε τόπου στο αρχείο Καραμαλή. Το είχα δει εδώ και μια δεκαετία από το αρχείο Καραμαλή, με επέτρεψε ο κύριος Βολόπουλος. Να συγκρίνω, όχι να δω το συγκεκριμένο, αλλά ψάχνοντας ζήτησα να το δω και μου εδόθηκε αυτόν το κείμενο. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι αξιοσημείωτα. Εκεί κάνει ο Γλαύκος ο Κληρίδης μια ενημέρωση για την κατάσταση. Φαίνεται ότι ο Μακάριος δεν γνώριζε, δεν είχε πλήρη εικόνα της κατάστασης στην Κύπρο, το τι επικρατούσε, είχε μια πολύ νεφελώδη εικόνα για το τι επικρατούσε στην Κύπρο. Ο Κληρίδης, προσπαθώντας να προετοιμάσει το έδαφος, ρωτά ο Καραμαλής ποια είναι η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο, το εξηγά ότι υπάρχει αποσύνθεση της ΙΟΚΑΒΙΤΑ, οι πραξικοπηματίες δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, και τον ρωτάει ο Καραμαλής τι άλλον υπάρχει, και λέει ο Κληρίδης υπάρχει το κόμμα του Λυσσαρίδη, το οποίο έχει σύνθημα όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και εναντίον της γεωγραφικής ομοσπονδίας. Πριν ακόμα συζητηθεί. Εδώ είναι η πρώτη φορά όπου γίνεται μια έστω έμμεση αναφορά εναντίον μια συγκεκριμένης παράταξης η οποία διαμόρφωσε μια θέση εναντίον της ζωνικής ομοσπονδίας. Λοιπόν, στη συνέχεια στην πορεία της συζήτησης όταν ξεκαθαρίζει ποια είναι η εικόνα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος παίρνει τον λόγο και λέει «Ο Κίσιγκερ μου είπε ότι μέχρι τη στιγμή δεν υπέβαλε συγκεκριμένο σχέδιο στους Τούρκους. Τον ρώτησα αν έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Μου απήντησε ότι δεν έχει σχέδιο και ζήτησε να μάθει ποια είναι περίπου τα δικά μου σχέδια. Οπότε θα μπορούσε να κάνει πολιτοσκοπήσεις προς την τουρκική πλευρά δια μια multi-regional ή bi-regional λύση». Ο
Κοντά ο Κληρίδης παίρνει το λόγο ο Κληρίδης αμέσως μετά και λέει: οι τελευταίες πληροφορίες που μου έδωσε ο Αμερικανός πρέσβης στη Λευκοσία είναι ότι οι Τούρκοι δεν δέχονται Multi Regional Federation. Και ακολουθεί μια συζήτηση πάνω στην οποία προσπαθούν να καταλάβουν περίπου πού το πάνε οι Τούρκοι. Μετά παίρνει από κάποιο χρονικό διάστημα ο Μακάριος τον λόγο και λέει: αντιλαμβάνομαι τα δυσκολίες. Έχω όμως την εντύπωση ότι ή αντίποτε γραμμή και αν χαράξουμε λόγω της κυβερνητικής κρίσεως την Τουρκία, ούτε μία πρόοδος θα σημειωθεί. Δεν θα ήθελα λοιπόν να εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιλύσεως του θέματος. Εάν προηγούμενες υποχωρήσεις από τούδε και οι πρόσφυγες θα αντιδράσουν και οι Ελληνοκύπροι γενικότερον θα δυσαρεστηθούν. Διότι δικαίως θα είπουν ότι προέβην εις παραχωρήσεις πριν ακόμη έρθω εις επαφή μαζί τους και πριν διαπιστώσω προσωπικώς την κατάσταση. Ίσως μάλιστα προκληθούν γεγονότα τα οποία θα ενθαρρύνουν νέες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε επί των εξής σημείων. Η αδίποτε συμφωνία να μην προνοεί μετακίνηση πληθυσμών. Μια τιάφτη συμφωνία θα ήταν ένα είδος Multi-Regional Federation. Βεβαίως μας ενδιαφέρει η έκταση. Ο κύριος Κάραχαν μου είπε ότι οι Τούρκοι θα ήθελαν ένα μεγάλο καντόνιο στην Κερίνια και άλλα μικρότερα αλλού. Εάν όμως το τουρκικό καντόνιο θα έχει έκταση 18%, τότε τι χρειάζονται τα άλλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε επί της θέσεως αυτής ανεξαρτήτως αμέσου επιτυχίας. Εφόσον ο Κίσιγκερ δεν ενδυνήθηκε ακόμη να έχει επαφές με την τουρκική κυβέρνηση, και εφόσον δεν παρήλθεν η 10η Δεκεμβρίου την οποία όρισε το Κογκρέσο δια την διακοπή της βοήθειας προς την Τουρκία, νομίζω ότι είναι πρόωρο να δεχθούμε από τώρα γραμμή υποχωρήσεως. Εφόσον μάλιστα δεν πήγα ακόμη στην Κύπρο ώστε να σχηματίσω προσωπική γνώμη. Εάν πάμε σε άλλη λύση, θα ζημιωθούμε διεθνώς και θα έχουμε αντιδράσεις εκ μέρους των προσφύγων. Δεν θα ήθελα να σημειωθούν πρώτης μεταβάσεως μου εις Κύπρον επεισόδια. Τούτο θα δώσει αφορμή ώστε να δικαιωθούν αυτοί που αντιδρούν στη μετάβασή μου στην Κύπρο. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι πρώτον δεν πρέπει να προχωρήσουμε πέραν της λύσεως του Multi-Regional Federation και δεύτερον θα πρέπει να αναθέσουμε εις τον Κίσιγκερ το ρόλο του διερευνητού. Η αδίποτε άλλη απόφαση ληφθεί, τώρα θα αποδυναμώσει διεθνώς την θέση μας και θα δημιουργήσει στην Κύπρο αναταραχή και το σπουδαιότερο, λόγω της κυβερνητικής κρίσης στην Τουρκία, η υποχώρησή μας δεν θα έχει πρακτική αξία. Ο Μακάριος επέμενε στη συνάντηση όπως θα δούμε, στην πολυπεριφερειακή. Γιατί όμως? Διότι το μεγαλύτερο μέρος των Τουρκοκυπρίων μέχρι τότε βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Δεν είχαν μετακινηθεί στις κατεχόμενες περιοχές και υπήρχε η ελπίδα από την ελληνική πλευρά ότι μια πολυπεριφερειακή ομοσπονδία θα δραζόταν πάνω σε αυτά τα πράγματα. Κάτι το οποίο ανετράπη τον Οκτώβριο του 1975, όταν συμφώνησε η δική μας η πλευρά να μετακινηθούν οι πρόσφυγες και να μεταφερθούν στο κατεχόμενο τμήμα. Εκεί όμως που γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να επιμείνουμε στην πολυπεριφερειακή, μπαίνει για πρώτη φορά το εξής, η έννοια της διζωνικής, η οποία βέβαια θα παραμείνει και στη συνέχεια θα μπει. Μπαίνει κάποιος στη συζήτηση και θέλει το εξής. Οι Τούρκοι έχουν υπαλλακτικά λύσεις για την εγκατάστασή των εις τας κατακτηθήσας περιοχάς. Εάν πρόκειται, μπαίνει η εξής άποψη. Προσέξτε τη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπαίνει η έννοια της διζωνικής. Και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση και επί της πολυπεριφυραγής αλλά και της διζωνικής. Δέχομαι την άποψη του κύριου Αβέροφ ότι αν κυματίσει η τουρκική σημαία επιβολή στα κατακτηθέντα κυπριακά εδάφη, θα είναι δύσκολο ύστερα να την κατεβάσουν. Πιστεύω ότι θα παρέλθουν 2 έως 3 μήνες πριν γίνει δεχτή από τους Τούρκους η αδίποτε δική μας πρόταση. Σε 3 μήνες όμως δεν μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση.
Αυτούς λοιπόν τους 2-3 μήνες πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Εφόσον ο Κίσιγκερ δεν έχει χάσει τα ελπίδα του για έναν πολυπεριφερειακό ομοσπονδιακό σύστημα, πώς θα το εγκαταλείψουμε εμείς? Εν πάση περιπτώσει, και αν δεν το επιτύχουμε, το Multi Regional Federation, πιέζοντας επί της βάσεως του Multi Regional, μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία να δεχτεί λιγότερη έκταση σε δύο ζώνες, σε διζωνική ομοσπονδία. Εκεί τέθηκε για πρώτη φορά και από εκεί και πέρα στα πρακτικά συζητείται στην πορεία και το ζήτημα της διζωνικής. Ποιος ήταν αυτός που έθεσε αυτή την πρόταση? Ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις όταν έρχεται ο Μακάριος στις 14/1975 χωρίς καμία εκ των προτέρων δέσμευση των δύο μερών. Οι Τουρκοκύπροι επιμένουν στη διζωνική, ενώ η δική μας στην πολυπεριφερειακή. Και γιατί στην πολυπεριφερειακή, σας έχω εξηγήσει προηγουμένως. Το Φεβρουάριο του 1976, ενώ γινόντουσαν συνομιλίες στην... ήταν ο τελευταίος γύρος στην Βιέννη, μεταξύ του Ντεχτάζ, του Λαύκου Κληρίδη και του Κουρτ Βάλτχαϊμ, που παρευρέθηκε στο τέλος των συνομιλιών, απέτησε από τη δική μας πλευρά ο Βάλτχαϊμ ότι θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις για το εδαφικό. Τότε η διαπραγματευτική μας ομάδα αποτελείται από τον Λαύκο Μιλουρίδη, τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον Μιχαλάκη τον Τρανταφυλλίδη. Ετέθηκε το θέμα στη διαπραγματευτική ομάδα και οι δύο, Τάσο Παπαδόπουλο και Μιχαλάκη Τρανταφυλλίδη, διαφώνησαν να παραχωρήσει πρώτη δική μας πλευρά προτάσεις. Και ήταν πολύ λογικό να πάρουν τηλέφωνο τον Μακάριο. Και ο Μακάριος είπε, κάνετε ό,τι θέλετε, θα σας στηρίξω. Η διαφωνία συνέχισε να υπάρχει. Στο παρασκήνιο, ο Λαύκος Κλειδής συμφώνησε κατόπιν, φαίνεται, εκβιασμού του Βάλτχαϊμ, ότι αν δεν συμφωνήσετε να δώσετε προτάσεις πρώτοι, θα επιστρέψω στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα σας αποδώσω ευθύνες. Γίνεται εκεί μια μυστική συμφωνία και όταν επιστρέφουν, μετά από πιέσεις του οργανισμού του τότε αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Πέρες Ντε Κουέλλαρ στην Κύπρο, στις 3 Απριλίου του 1976 ο Λαύκος Κληρίδης παραδίδει τις προτάσεις. Και όταν πηγαίνει στον Ντεχτάζ, ο Ντεχτάζ λέει, εγώ δεν δεσμεύτηκα να δώσω, απλώς δεσμεύτηκε ο Κληρίδης να δώσει πρώτος. Υπάρχει μια εξήγηση γιατί το έκαναν αυτόν και γιατί εξέδωσαν τον Κληρίδη, γιατί γνώριζαν ότι αυτό θα οδηγούσε στην παρέτησή του. Ο Κληρίδης ήταν έτοιμος για να κάνει μεγάλους συμβιβασμούς. Η Τουρκία εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, δεν ήταν έτοιμη για να κάνει τους μεγάλους συμβιβασμούς. Απλώς χρειαζόταν χρόνο για να μεταφέρει πληθυσμό και να δώσει θεσμική κατοχύρωση στο κατεχόμενο τμήμα. Οπότε δεν σε συνέφερε να έχει κάποιον ο οποίος φαινόταν αντιαλλακτικός και τον οποίο προστάτευαν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί. Οπότε βρήκε έναν τρόπο και έφυγε ο Κληρίδης. Τον οποίο ο Μακάριος θεώρησε υπεύθυνο. Τον αντικατέστησε βέβαια με τον Τάσο Παπαδόπουλο, αλλά καμία αλλαγή δεν έγινε. Συνέχισαν πάνω στην ίδια πορεία. Βέβαια υπήρχε και ένας λόγος, γιατί μπήκε στο στόχαστρο ο Κληρίδης. Ήταν η χρονιά που αποφασίστηκε να γίνουν εκλογές στις 3 Οκτωβρίου. Λίγο μετά ο Κληρίδης εξήγηλε την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού και είναι γνωστό το ότι αρχίζει μια αντιπαράθεση από εκεί και πέρα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν τον ακολούθησε στην ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα λάβανε, όπως έλαβε και υποσχέσεις, στην Προεδρία της Δημοκρατικής Παράταξης, τότε μετέπειτα Δημοκρατικού Κόμματος. Στην πορεία όμως, ο θάνατος του Μακαρίου ανέτρεψε αυτά τα σχέδια. Δεν θέλω να πλατιάσω, θα φτάσω όμως στην τρίτη φάση, την τελευταία φάση, όταν μετά από μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Κουρτ Βάλτχαϊμ αρχίζει ένας γύρος συνομιλιών όπου καταλήγει η
μάλλον φτάνει σε έναν καθοριστικό σημείο στις 12 Φεβρουαρίου του 1976, όταν μετά από μια συνάντηση το 1977, πώς θα μπορείς να βάλεις την συμφωνία Μακαρίου Νυχτάς, καταλήγουν σε έναν κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δεν ήταν συμφωνία. Συμφωνία στις διεθνείς σχέσεις είναι δεσμευτικό κείμενο το οποίο υπογράφεται και δεσμεύει και τις δύο πλευρές. Απλώς είναι έναν κοινό ανακοινωθέν το οποίο η Βρετανία αναβάθμισαν σε συμφωνία και αποδέχτηκε η δική μας η πλευρά αυτήν η φρασιολογία εν κατεπέκταση της δεσμεύσης της οποίας απορρέουν από αυτό. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέσα η έννοια της διζωνικής ομοσπονδίας, εν τούτης υπονοείται. Το πρώτο βλέπουμε ότι επιζητούμε μια ανεξάρτητη αδέσμευτη δικοινοτική ομοσπονδημοκρατία και δεύτερον το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε κοινότητας πρέπει να συζητηθεί υπό το φως της οικονομικής βιωσιμότητας ή παραγωγικότητας της ιδιοκτησίας γης. Αν μελετήσει κανείς αυτά τα τέσσερα σημεία απορρέουν κάποιες διαπιστώσεις. Πρώτον, ότι η προσδιαμόρφωση κρατική μορφή θα είναι τη ζωνική ομοσπονδία. Δεύτερον, ότι η κεντρική κυβέρνηση θα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία ως προς τις ομόσπονδες κυβερνήσεις με τρόπο βέβαια που να εξασφαλίζει τόσο την ενότητα του ενιαίου του κράτους όσο και την αυτοδιοίκηση της κάθε κοινότητας. Τρίτον, ότι η κριτήρια για την έκταση του εδάφους που θα διοικείται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα θα είναι η οικονομική βιωσιμότητα και τα λοιπά του τουρκοκυπριακού καντονίου και όχι το ποσοστό των τουρκοκυπρίων στο συνολικό κυπριακό πληθυσμό. Θα πρόκειται επομένως για μια εδαφική έκταση, αν και μικρότερη από το 38% του κυπριακού εδάφους, θα είναι πάντως μεγαλύτερη ή περίπου το 20% του εδάφους του νησιού. Και το δεύτερο σημείο ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων διακίνησης, εγκατάστασης και ιδιοκτησίας θα πρέπει να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η κατάργηση της τουρκοκυπριακής πληθυσμιακής πλειοψηφίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η οποία προέκυψε με την τουρκική εισβολή. Παραδείγματος χάρη η μη επιστροφή των προσφύγων σε εστίες τους και αποζημίωση τους για χαμένες περιουσίες, όροι και περιορισμοί του δικαιώματος εγκατάστασης. Έτσι, αυτό βαφτίστηκε συμφωνία και φρόντισαν να δώσουν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως οι Βρετανοί, έναν επίσημο χαρακτήρα και να το θεωρούν ότι δεσμεύει τη δική μας την πλευρά. Υιοθετηθήκαν αργότερα βέβαια. Ακολουθεί, παρακαλώ, παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι στη συνέχεια έπρεπε να γίνει ένα γύρο συνομιλιών με βάση αυτές τις αρχές στη Βιέννη.